Φιλιά στο λαιμό είναι τα 10 περίπου εκατομμύρια ευρώ από χρέη για ανεξόφλητα τιμολόγια για το Δήμο Γιάλιας. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Οικονομικών Λεωνίδα Μαυρουδή, το υπέροχο χρέος που κληρονόμησε ο διευρυμένος Δήμος από τις συνενώσεις του Καλλικράτη αφορά περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ τον Δήμο Αιγείου, 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το Δήμο Συμπολιτείας και 1,5 εκατομμύρια ευρώ από το Δήμο Ακράτας. Η κατάσταση είναι αρκετά πολύπλοκη, θα έλεγα. Καταρχάς, το χρέος που άφησαν οι προηγούμενοι Δήμοι είναι αρκετά ψηλό για τα οικονομικά δεδομένα του νέου Δήμου. Ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια και συνεχώς καθημερινά έρχονται καινούργιες δικαστικές αποφάσεις για παλιά χρέη. Και υπάρχει δυσκολία αποπληρωμής. Μάλλον είναι αδύνατο να αποπληρωθούν όλα αυτά τα χρέη. Απ' την άλλη μεριά, ξεκινήσαμε από 1η Γενάρη χωρίς προϋπολογισμό, γιατί δεν προέβλεπε ο καινούριος νόμος, τον προϋπολογισμό του 2011 προέβλεπε μέχρι τις 31 Τρίτου ότι θα εγκριθεί. Ήδη γίνανε και ενστάσεις και καθυστέρησε άλλους 3 μήνες, δηλαδή μέχρι τον 6ο μήνα δεν υπήρχε καν προϋπολογισμός. Αυτές είναι οι πραγματικές δυσκολίες. Από εκεί και πέρα τι κάνουμε. Όσον αφορά για το παλιά χρέη, έχουμε πέσει με επάνω με τα μούτρα, θα έλεγα, η προσπάθειά μας είναι να μπορέσουμε να πάρουμε δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθήκων. Είναι μια διαδικασία την οποία ο ίδιος ο νόμος ο Καλλικράτης την προωθεί. 4 άρθρα του νόμου οδηγούν τους Δήμους σε διαδικασία εξυγίανσης, δηλαδή να πάρουν δάνειο, να αποπληρώσουν τα προηγούμενα, να καθαρίσουν το πιάτο τους μέχρι σήμερα, ώστε από εδώ και μπρος να βαδίσουν σε ένα καινούριο πεδίο. Ένα καινούριο πεδίο το οποίο δεν θα έχει δανεικά, θα χαλάνε οι Δήμοι αυτά ακριβώς που έχουν, θα ελέγχονται απόλυτα, θα είναι ο προϋπολογισμός πραγματικός. Σε αυτά τη βάση προχωράμε και εμείς, έχουμε έρθει σε πρώτη επαφή με το Ταμείο Παρακαταθήκων και πιστεύουμε όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, οι οποίες είναι αρκετά πολύπλοκες, να σας πω μόνο ότι χρειάζονται οι ισολογισμοί των 3 τελευταίων χρόνων και στους 6 πρώην Δήμους, άρα έχουμε 18 ισολογισμούς, οι οποίοι δεν υπήρχαν δυστυχώς στους περισσότερους Δήμους. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε αυτή τη διαδικασία την τυπική, να έχουμε τους ισολογισμούς, για να μπορούμε να ζητήσουμε επίσημα από το παρακαταθήκο το δάνειο. Ελπίζουμε ότι θα εκταμιευθεί πολύ γρήγορα για να μπορέσουν και οι συμπολίτες μας να πάρουν αυτά τα χρήματα που είναι σε μια δύσκολη συγκυρία οικονομική, σίγουρα θα βοηθήσουν και την αγορά της πόλης και ο Δήμος να απαλλαγεί από αυτό το βραχνά. Και ελπίδα για να καλυφθεί η μαύρη τρύπα του νέου πλέον ενιαίου ταμείου φαίνεται ότι είναι το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων με την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα εξυγίανσης που προβλέπει ο Καλλικράτης. Δεν μπορείς να διαχειριστείς ένα τόσο μεγάλο χρέος, ούτε μπορείς να συντάξεις προϋπολογισμό, ο οποίος θα είναι εργαλείο ανάπτυξης και θα μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι αδύνατον, σημειώνει ο κ. Μαυρουδής, εκφράζοντας παράλληλα και τις δεσμεύσεις και τις προϋποθέσεις που συνεπάγεται η ένταξη στο πρόγραμμα εξυγίανσης. Μερικές από αυτές αφορούν σφιχτό προϋπολογισμό, πάγωμα προσλήψεων και άλλες παραμέτρους που καθιστούν δυσκίνητες στις υπηρεσίες των Δήμων. Δεν υπάρχει όμως άλλη λύση στην οποία μπορεί να στραφεί ο Δήμος για την εξόφληση των χρεών του προς τρίτους, σημειώνει ο κ. Μαυρουδής, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι τελικά ο νέος Δήμος Αιγαίας θα τα καταφέρει. Τα χρέη των νομικών προσώπων είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν μπορεί να ταχθεί στα επιχορήγηση, να δανειοδοτηθεί μάλλον η αποπληρωμή αυτών των χρεών. Θα πρέπει δηλαδή οι Δήμοι με δικά τους λεφτά να επιδοτήσουν τα πρώην νομικά πρόσωπα ή το καινούριο νομικό πρόσωπο μάλλον που έγινε τώρα σε αντικατάσταση των παλιών και το οποίο θα εξοφλήσει τα χρέη των νομικών προσώπων. Είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα το οποίο για την ώρα δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Γιατί πρέπει πρώτα να εκταμιεύσει ο Δήμος, να καθαρίσει με τα δικά του χρέη και μετά να δει τι λεφτά μπορεί να δώσει στο νομικό πρόσωπο για να μπορεί να αποπληρώσουν και αυτά τα χρέη. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα τώρα, το τι κάνουμε με τη σημερινή κατάσταση, από εδώ και πέρα δηλαδή, το κύριο βάρος του Δημοτικής Αρχής είναι να οργανώσει τις υπηρεσίες του Δήμου σωστά, έτσι ώστε να υπάρχει ένας καινούριος Δήμος που να έχει τις δυνατότητες να αναπτυχθεί. Ένας Δήμος ο οποίος να έχει υπηρεσίες σωστές, οι οποίες θα προσπαθούν σε όλη τη διαδικασία και η οικονομία να κάνουν και να μην είναι σπάταλες υπηρεσίες και τα έργα να γίνονται σωστά.
Μιλάμε για τον καινούριο Δήμο για τα επόμενα 20-30 χρόνια και νομίζω το κύριο βάρος αυτή τη στιγμή πέφτει σε αυτόν τον τομέα. Να οργανωθεί σωστά ο Δήμος με όλα τα στοιχεία μιας σωστής επιχείρησης για να μπορεί τα επόμενα χρόνια να αναπτυχθεί. Όσον αφορά το Δήμο Ιγιάλια συγκεκριμένα επάνω σε αυτό, πιστεύω ότι έχει τις δυνατότητες να αναπτυχθεί, έχει τα εχέγγυα, τα οικονομικά του στοιχεία, πέρα από τα χρέη που έχει από τους προηγούμενους Δήμους και εφόσον καθαριστούν αυτό με το δάνειο όπως είπαμε πριν, έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε δρόμους αναπτυξιακούς.